Είπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ναι. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι προσωπικό και αφορά κυρίως αυτό που είπα και χθες. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα μάλλον πολύ γρήγορα. Υπάρχουν κάποιες εφημερίδες και site που κοσμούν τον όρο του κανιβάλου. Μία-δύο μάλιστα το χρησιμοποιούν και πρωτοσέλιδα. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι είμαι τελειόφοιτος πανεπιστημίου. Μέχρι το 2012 δούλευα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ξέρω τα πάντα. Ότι ξέρω οικονομικά, ότι ξέρω ιατρική, ότι ξέρω νομικά. Όμως ισχυρίστηκα ότι κάποια πράγματα απλά, που μπορεί και ο κόσμος να τα καταλάβει, μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Η επιλογή συγκεκριμένων εφημερίδων και ιστοσελίδων, το μόνο που καταφέρει να κάνει είναι να με πλήττει προσωπικά, νομίζουν. Δεν νιώθω καμία ντροπή για τις δουλειές που έκανα μέχρι να εκλεγώ βουλευτής και θα τις ξανακάνω όταν τελειώσω. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή. Οπότε ας αφήσουμε τα μπακάλικα στην άκρη και να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Υπόθηκε χθες από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας ότι αποτελεί το συγκεκριμένο σχέδιο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Είναι οξύμορο, γιατί εμείς επιδιώκουμε, είναι οξύμορο για τον λόγο που θα πω, γιατί εμείς επιδιώκουμε το 2018 που τελειώνει το πρόγραμμα να βγούμε στις αγορές. Άρα δεν θα συνεχίζουμε να επιζητούμε χρηματοδότηση από τους δανειστές μας. Άρα αυτό θα μας δώσει ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, λιγότερης επιτήρησης, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε. Υπόθηκε επίσης ότι το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μέτρα τα οποία δεν είχαν συμφωνηθεί στην προηγούμενη συμφωνία του 2015. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Δέλτα Νιτάφ στην πρώτη αξιολόγηση που ήταν υποχρεωμένο να μας πει εάν θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα ή όχι, δεν απάντησε. Είπε θα απαντήσουμε στη δεύτερη αξιολόγηση. Όταν λοιπόν στη δεύτερη αξιολόγηση το Δέλτα Νιτάφ θεώρησε ότι θα υπάρξουν μέτρα και αναδιάρθρωση του χρέους, έβαλε τους δικούς του όρους. Το πακέτο των αρνητικών μέτρων λοιπόν είναι του Δέλτα Νιτάφ και γι' αυτό είναι και νέα μέτρα, γιατί το Δέλτα Νιτάφ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αναδιαρθρώσεις. Η δικιά μας προσπάθεια, και αυτή μπορεί να κριθεί από τον κόσμο, ήταν στα αρνητικά μέτρα να μπουν μέτρα θετικά που να επουλώνουν στο μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Καλώς το κάναμε, κακώς το κάναμε, ο κόσμος θα το καταλάβει στην καθημερινότητά του. Τρίτον, κανένας δεν ισχυρίζεται ότι το 19 και 20 τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα ή χειρότερα. Έχουμε όμως μία ευθύνη να πούμε ότι ουσιαστικά φέρνοντας την ισορροπία από το 2017 βλέπουμε με καλύτερη προοπτική αυτά τα χρόνια. Και επίσης να υποθεί ξανά, εάν το Δέλτα Νιτάφ δεν συμφωνήσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να ισχύσουν. Και πάω στο αγαπημένο της Νέας Δημοκρατίας για το 3,5, 4,5, 5,5. Νομίζω από το Οικονομικό Επιμελητήριο το έφτασε μέχρι το 8% ως πλεόνασμα. Θεώρησε ότι εμείς έχουμε υπογράψει και 8% πλεόνασμα. Τα νούμερα είναι εύκολα, έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι, τα λέει ο καθένας όπως νομίζει. Υπάρχει λοιπόν το εξής. Υπάρχει μια δέσμευση το 18 τον Αύγουστο ότι πετυχαίνουμε το 3,5% το 19. Θα πάρουμε 1% αρνητικά μέτρα και άρα θα πάμε στο 4,5%. Δημιουργώντας χώρο για να πάρουμε 1% θετικά μέτρα και άρα να έχουμε 3,5% πλεόνασμα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά, ακόμα και με αυτά τα οικονομικά που γνωρίζω. Εάν πιάσουμε 3% πλεόνασμα, θα πάρουμε 0,5% θετικά μέτρα. Στην απίθανη περίπτωση ότι θα πιάσουμε 2,5% πλεόνασμα, δεν θα πάρουμε καθόλου θετικά μέτρα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Ό,τι σπέκουλα και αν γίνεται, ό,τι σπέκουλα και αν επιχειρηθεί να γίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό λέει και το άρθρο 15, που το μελετήσαμε και το ξαναμελετήσαμε και το ξαναμελετήσαμε. Αυτό λοιπόν που δεν λέγεται είναι η δικιά μας οπτική, που δεν συμφωνείται και από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δεν ψηφίζει και τα θετικά μέτρα. Όχι γιατί δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την κουβέντα και άρα να στηρίξει ένα κομμάτι της συμφωνίας. Η δικιά μας οπτική είναι
η προσπάθεια στήριξης συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων που έχουν πληγεί και θα πληγούν και από αυτά τα μέτρα. Δεν θα σας πούμε ότι είναι success story. Δεν θα σας πούμε ότι αυτό που θα γίνει είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Οι προηγούμενοι το κάναν σε μεγάλο βαθμό. Και για να μην ξεχάσω, γιατί ακούγοντας θες τους εισηγητές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αν κάποιος έπεφτε από τον ουρανό στη χθεσινή ημέρα, θα νόμιζε ότι περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα. 2010-2012, τότε που μας βουλιάξατε, που χρεοκοπήσατε τη χώρα και ο κύριος Παπανδρέου από το Καστελόριζο φώναξε το Δέλτα Νιτάφ και μπήκαμε σε μνημόνια. Τότε που το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη γι' αυτό. Τότε λοιπόν 2010-2012 πήραμε μέτρα για 2,5 χρόνια 40,6 δισεκατομμύρια. Έχουμε εμείς ευθύνη γι' αυτό? Έχουμε ευθύνη ότι καταστρέψατε τη βιομηχανική και οικονομική παραγωγή στη χώρα? Έχουμε ευθύνη ότι σε 2 χρόνια μέσα πήρατε 40 δισεκατομμύρια μέτρα χωρίς να έχετε την υποχρέωση να πετυχαίνετε πλεονάσματα? Δεν υποχρέωσε κανένας την τότε κυβέρνηση να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό νούμερο πλεονασμάτων ώστε να πάρει αυτά τα μέτρα. Πήρανε 40,6 δισεκατομμύρια μέτρα. Ριμπάξατε τον κόσμο. Του κόψατε μισθούς και δώρα. Κλείσατε επιχειρήσεις. Μπορείτε να γελάτε. 2,5 χρόνια μετά συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. 16,9 δισεκατομμύρια μέτρα. Χωρίς προοπτική αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό λέγεται επιτυχία? Εσείς λοιπόν που ήσασταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θεωρείτε ότι αυτά τα 2 χρόνια είναι που έχουν φέρει τη χώρα εδώ που την έφεραν? Το 25% που χάθηκε από το ακαθάριστο χώρο προϊόν έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό? Τα 40 χρόνια που κυβερνήσατε εν αλλάξ και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση? Να πάμε λοιπόν στο τι ακριβώς συμβαίνει από εδώ και πέρα. Φτάνουμε σε ένα τέλος. Φτάνουμε σε ένα τέλος που έχει να κάνει με τη λήξη των προγραμμάτων επιτήρησης, σκληρής επιτήρησης. Ξανατονίζω. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να με προστατεύσετε λίγο? Κύριε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, για να ηρεμήσετε λίγο. Δίνουμε, κύριε συνάδελφε, κυρία Ξοφιλοπούλου, δίνουμε καθημερινή... Παρακαλώ, μισό λεπτό κύριε Καραγιάννη, θα δοθεί ο χρόνος σας. Δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Ο καθένας που είναι στο βήμα και έχει το λόγο, παρακαλώ αγαπητέ Στάθη, παρακαλώ. Ο καθένας που είναι στο λόγο έχει το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα να πει την άποψή του. Όποιος διαφωνεί ακολουθεί στο βήμα και λέει τη δική του. Πολιτικά θα διαφωνούμε και όχι σαν να είμαστε κοκοράκια. Αυτό το επίπεδο δεν ταιριάζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα αφήσουμε για τις ειδικές μονάδες και δυνάμεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην επαναληφθεί αυτό. Κύριε Καραγιάννη, δέχεστε το λόγο για 2 λεπτά. Θέλω να κάνω μία αναφορά μόνο για τους φορείς, 2 αναφορές για τους φορείς που περάσανε σήμερα και ακούσαμε τις απόψεις τους. Είναι προφανές ότι οι φορείς έχουν δίκιο σε αρκετά από αυτά που λένε, εφόσον αρκετοί από αυτούς πλήττονται, αλλά δεν μπορέσανε να φύγουν από τις υπερβολές. Άκουσα παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΤΕΕ, όπου μας είπε ότι με ένα εισόδημα, ένας μηχανικός με 12.000 ετήσιο εισόδημα, στο τέλος του χρόνου του περισσεύουν μόνο 100 ευρώ. Εντάξει, ας κρατήσουμε μια σοβαρότητα στο τι υποστηρίζουμε. Γιατί με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές εισφορές, αυτό που περισσεύει στον εργαζόμενο αυτόν είναι 10.209 ευρώ. Να μην λέμε ότι μας έρθει στο κεφάλι για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Άκουσα ότι θα χαθούν 2 συντάξεις από συνταξιούχο των 600 ευρώ, λόγω της μείωσης των συντάξεων και των επικουρικών. Από πού βγαίνουν αυτά τα νούμερα, μπορούμε να έχουμε κάποιους πίνακες? Γιατί
Από όσο ξέρω, οι συντάξεις μέχρι 700 ευρώ ή δεν θα πειραχθούν καθόλου ή θα πειραχθούν απειροελάχιστα, τις τάξεις του 2 ή 3%. Να λέμε την πραγματικότητα, θα πειραχθούν συντάξεις, θα κοπούν συντάξεις, αλλά να λέμε την πραγματικότητα, μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Επίσης, για τα ειδικά μισθολόγια... Θα το πω, συγγνώμη, θα το πω και το εννοώ. Όποιος διακόπτει τον ομιλητή θα τον καλώ να βγαίνει έξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Και ο Παπαδόπουλος και οποιοδήποτε άλλος. Όποιος διακόπτει τον ομιλητή θα βγαίνει θέλω έξω. Να τελειώσω σε ένα τελεία και παύλα επ' αυτού. Καλώ πολλούς γέλωτες στην κυρία Χριστοφιλοπούλου και μην πάθει κάτι και έχω κατομπελά στο κεφάλι μου μετά. Λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν αυτό που ακούσαμε από τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, εγώ θέλω να κάνω μία κριτική για τα ειδικά μισθολόγια. Καταρχήν, για τα πρώτα 2,5 λεπτά μίλησε ως υποψήφιος βουλευτής. Για τα επόμενα 2,5 λεπτά μίλησε ως συνδικαλιστής. Τα ειδικά μισθολόγια λοιπόν έχουμε να τα δούμε ως ειδικά μισθολόγια, όχι ως πολιτικό επιχείρημα για το αν πρέπει να φύγει ή όχι αυτή η κυβέρνηση. Και αν πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ο λαός θα το αποφασίσει. Λοιπόν, λέω. Από τα ειδικά μισθολόγια δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι θα μειωθούν οι μισθοί των ενστόλων. Από τα ειδικά μισθολόγια επίσης, στην έκθεση του λογιστηρίου, και αυτό οι πιο ειδικοί από μένα μπορούν να το απαντήσουν από την αντιπολίτευση, η έκθεση του λογιστηρίου λέει ότι χρειάζεται έξτρα δαπάνη για τα 4 επόμενα χρόνια 351 εκατομμύρια ευρώ. Αν είναι να μειωθούν οι μισθοί των ενστόλων, γιατί χρειάζεται έξτρα δαπάνη 351 εκατομμύριων ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια? Και κλείνω με κάτι το οποίο προφανώς και κανένας σας δεν θα το πει και προφανώς δεν θα το πούν και τα ΜΜΕ. Αυτό το διάστημα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει καταλογίσει πρόστιμο σε τραπεζικό όμιλο, όχι αμεληταίο, ένα σεβαστό ποσό. Και έχει κάνει ελέγχους αλυσίδα καφετέριας, καφέ, βεβαιώντας 52 παραβάσεις. Και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να καταπολεμά την μαύρη και αδήλωτη εργασία. Αν καθίσουμε να συγκρίνουμε λοιπόν το τι επιδιώκουμε εμείς να κάνουμε στην εργασία και πώς προσδοκούμε να υπερασπιστούμε αυτήν την τάξη την εργατική, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να βαδίσουμε λοιπόν σε αυτήν τη λογική και οι αντιπαραθέσεις να γίνονται επί πολιτικών επιχειρημάτων και όχι επί κανιβαλισμού. Ευχαριστώ.